Η τάση στην αγορά παραμονή Χριστουγέννων φαίνεται ότι δεν άλλαξε και πολύ τις σταθερές συνήθειες που απαιτούν οι τελευταίες αγορές ή αλλιώς αγορές της τελευταίας στιγμής να αφορούν το περίφημο χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Μειωμένο αριθμητικά, αλλά όχι γευστικά, θα είναι φέτος το τραπέζι που θα στηθεί στα σπίτια, με τους κρεοπόλες να εντοπίζουν μέσα από τις αγορές ότι τα μέτρα θα τηρηθούν. Καθώς οι αγορές ως προς το πλήθος είναι περισσότερες, καθώς δεν υπάρχει επιλογή του τραπεζιού σε κάποιο εστιατόριο ταβέρνα, αλλά περιορισμένες ως προς τις ποσότητες, αφού το maximum του αριθμού των συνδετημόνων στους 9 περιορίζει αρκετά και την ποσότητα των αγορών. Υπάρχει, μπορώ να πω ότι υπάρχει στα κρέατα, γιατί ήμασταν λίγο υποψιασμένοι από το Πάσχα. Ο κόσμος έχει μείνει, μπορώ να πω, στα σπίτια. Βλέπουμε ότι και τα ψωνίσματά του είναι πολύ περισσότερος ο κόσμος, μικρότερες ποσότητες. Αυτό σημαίνει ότι ακολουθούν τα μέτρα και γίνονται οικογενειακές συγκεντρώσεις καθαρά. Από εκεί και πέρα, όπως είπαμε και πριν, επάρκεια στα προϊόντα υπάρχει. Η κίνηση είναι ομαλοποιημένη, ο καταναλωτής έρχεται με συνέπεια στη σειρά του. Όλα κινούν προς την ώρα μια χαρά. Την τιμητική του κάθε χρόνο έχει αυτές τις ημέρες το χοιρινό. Αλλά και σε μεγάλο βαθμό η ποικιλία περιλαμβάνει αρνί ή κατσικάκι. Φέτος ωστόσο, που οι οικογένειες βιώνουν έντονα τη δοκιμή στις μαγειρικές ικανότητες και τη φαντασία, το τραπέζι δείχνει να έχει μια τάση για ενισχυμένη ποικιλία, με ορεκτικά και παραδοσιακούς μεζέδες, κρασάκι, αλλά και παραδοσιακά γλυκά. Φέτος το χοιρινό το κρατήσαμε και εμείς και η παραγωγή σε μια χαμηλή τιμή με σχέση την περσινή, για να μπορεί και ο καταναλωτής βάσει της πανδημίας να μπορέσει να πάρει στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι το χοιρινό του. Και αυτό έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο, αλλά πέρα από εκεί πέρα βλέπουμε ότι ο καταναλωτής φέτος δεν προτίμησε μόνο το χοιρινό, προτίμησε και άλλα κομμάτια λόγω της πανδημίας που έκατσε σπίτι του. Έκανε μια ποικιλία κρεάτων με διάφορα εδέσματα που μπορούσε και τα βρήκε στα ακροπολία. Θα φάμε πάντως. Νηστικοί δεν μένουμε. Θα φάμε κανονικά και θα πιούμε. Έχει προγράμματα στην τηλεόραση. Τι να κάνουμε. Κρέας επί το πλήστον, πριτζόλες, μπιφτέκια, σε φταλιές παρέψουν τα παιδιά. Αυτά. Λίγο κρασάκι, λίγο αναψυκτικό. Να την περάσουμε. Οπότε τα ψώνια των Χριστουγέννων σήμερα. Ναι, αναγκαστικά. Τα ψώνια είναι ψώνια, δεν αλλάζουν αυτά. Ο περιορισμός στα άτομα που θα μπορέσουν μαζί να καθίσουν γύρω από το χριστουγεννιάτικο τραπέζι δεσμεύει τις μεγάλες οικογένειες που δεν μπορούν να ενωθούν. Πλην όμως, σε ένα μεγάλο βαθμό, αυτό θεραπεύεται, όπως είπαν, με τη σκέψη ότι όλοι επιχειρούν με τον τρόπο αυτό να πετύχουν πολύ σύντομα, όταν όλο αυτό περάσει, ξανά όλοι και υγιείς να είναι μαζί. Οικογενειακά. Πολύ διαφορετικά. Με τον περιορισμό των ατόμων. Πάντα. Έτσι δεν πρέπει. Τι να κάνουμε, έτσι δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, οικογενειακά. Οφείλουμε να τηρήσουμε τα μέτρα για να είμαστε προσεκτικοί. Περνάμε δύσκολο όλος ο κόσμος και περιμένουμε να περάσει αυτό το πράγμα. Το 21 μας χρωστάει πολλά πράγματα. Να έρθει γρήγορα και να φύγει το 20. Πάρα πολύ διαφορετικά. Δεν μπορούμε να μίξουμε με δικούς μας ανθρώπους. Να πούμε χρόνια πολλά, να ανταλλάξουμε. Να καλύψουμε τα παιδιά μας δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε να καλύψουμε τα παιδιά. Είναι δυστυχώς δύσκολες εποχές. Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι θα έχει λίγους και καλούς φέτος. Βέβαια. Έξτρα θα είναι μόνο η μητέρα μου. Η οικογένειά μου και η μητέρα μου. Και η πεθερά μου, βέβαια. Αυτοί θα είμαστε μόνο. Είμαστε 6 άτομα.